Καλημέρα. Μέση εβδομάδα, Καλημέρα. Τετάρτη, με το μουντό καιρό έτσι όπως τον είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι και έτσι θα πάει και αύριο. Από την Παρασκευή θα αρχίσει να στρώνει και έχει και κρύο έξω και θα έχει και κρύο. Αυτό το λέω γιατί φέτος όσο πιο νωρίς σφίξει ζέστη, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος του κορονοϊού, έτσι. Μελέτες λένε ότι από τους 25 βαθμούς και πάνω και με το ξηρό κλίμα της Ελλάδας, όχι την υγρασία, δεν πολύ αντέχει. Τώρα, το ένα θέμα είναι η χαλάρωση των μέτρων, το άλλο θέμα είναι η οικονομική διάσταση που παίρνουν τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε, Θανάση, από το πετρέλαιο. Τι γίνεται με Να αυτό? ξεκινήσουμε. Το αργό πετρέλαιο χθες είχε βρεθεί και κάτω από 7 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Έχανε 65%. Το Brent αυτή τη στιγμή χάνει γύρω στο 10% και είναι στα 17,5 δολάρια το βαρέλι. Μπορούμε να το δούμε πλέον σε οποιαδήποτε τιμή έτσι που έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Αν δεν έρθει το εμβόλιο και δεν δούμε κάποια τάση να ανοίγουν οι οικονομίες, η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να πέφτει. Τώρα, τι θα γίνει εδώ, έτσι, το ερώτημα είναι τι θα γίνει εδώ. Όχι μόνο Εδώ εδώ. Τα περιθώρια. Με τους φόρους που έχει το πετρέλαιο, τα έχουμε πει, δεν έχουμε πολύ μεγάλη προοπτική. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η κατρακύλα, η εξαφάνιση στην πραγματικότητα, συμπαρασύρει και πολλά άλλα προϊόντα. Δηλαδή, έχουμε και στο news ένα ρεπορτάζ. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στις τράπεζες. Οι τράπεζες εμπορεύονται το πετρέλαιο. Εμπορεύονται συμβόλαια πετρελαίου. Ασφαλίζουν συμβόλαια πετρελαίου. Έχουν εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το πετρέλαιο. Είτε το trading είτε ό,τι άλλο γύρω από το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν κάποιες τράπεζες και δύο αμερικανικές θα έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα από την πτώση της τιμής. Θέλω να πω ότι η οικονομία είναι ένας κύκλος. Δεν υπάρχει ένα πράγμα χωρίς να προξενεί αντίκτυπο σε κάτι άλλο. Αυτό όλο λοιπόν θα φέρει νέα κρίση και θα φέρει μάλλον εμβάθυνση της κρίσης. Δεν έχουμε ακόμα διερευνήσει το τι πρόκειται να μας συμβεί. Ίσως να μην το υποψιαζόμαστε καν. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και δεν θέλω να το πω ούτε τρομοκρατώντας ούτε τίποτα. Μακάρι να πέφτουμε έξω. Αλλά δυστυχώς η κρίση μέρα με τη μέρα σημαίνει βάθος. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου πάντα σημαίνει βάθος κρίσης. Ακριβώς. Δείχνει ύφεση. Η πολύ χαμηλή τιμή του πετρελαίου είναι κάτι πολύ κακό για την οικονομία. Είναι χειρότερο από ότι μια πολύ υψηλή τιμή του πετρελαίου. Και δείχνει ακριβώς ότι αυτοί οι οποίοι τούτη την ώρα διαμορφώνουν το οικονομικό κλίμα δεν θεωρούν ότι μετά από ένα μήνα τα πράγματα θα έχουν γυρίσει στο μεγαλύτερο βαθμό τους εκεί που θα περιμέναμε. Θεωρούν ότι το πράγμα θα πάει πιο βαθιά. Η κρίση θα πάει πιο βαθιά. Τώρα εμείς τι σχεδιάζουμε εδώ, Εμίλια, τι γίνεται με τη χαλάρωση? Νομίζω ότι σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, με την έννοια ότι θα ξεκινήσουν να πέφτουν στο τραπέζι οι πρώτες εισηγήσεις. Οι πρώτες εισηγήσεις από τους ειδικούς επί της υγείας, διότι η task force του Μαξίμου που έχει, το χειρίζεται το πολιτικό σκέλος, έχουν ήδη ειδοποιηθεί, τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει, έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι υπουργοί να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Άρα λοιπόν αρχίζει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές αποφάσεις. Από αυτά που ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είμαστε σε ένα διαφορετικό σημείο από ό,τι ήμασταν χτες και τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε για μια ανακοίνωση. Ναι, μην τα επαναλάβουμε για λόγους οικονομίας. Τα έχουμε πει 3-4 φορές. Αλλά το ερώτημά μου είναι στο Υπουργείο Παιδείας, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει μια διχογνωμία, όχι εντός του Υπουργείου, ότι το Υπουργείο θέλει να ανοίξουν τα σχολεία, όλα τα σχολεία. Υπάρχουν άλλοι στην κυβέρνηση που λένε όχι, να μην συμβεί αυτό. Μόνο η Τρίτη Λυκείου. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι, δεν υπάρχει εξέλιξη, διότι ακριβώς είναι ο μεγάλος γρίφος αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει με τα σχολεία είναι ο μεγάλος γρίφος, όπως και ο τουρισμός για άλλους λόγους. Το πρώτο το οποίο θα συναντήσουμε μπροστά μας είναι τα σχολεία. Φαίνεται ότι προκρίνεται το σχέδιο να ξεκινήσουν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου για ευνόητους λόγους ή στις 11 ή στις 18 Μαΐου, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Δηλαδή, δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή εάν πραγματικά θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα σχολεία, οι υπόλοιπες βαθμίδες, ναι, δηλαδή μιλέμε, αλλά ένα λεπτό. Καθόλου. Αν τα σχολεία, τα μικρότερα, τα δημοτικά ή τα γυμνάσια δεν ανοίξουν μέχρι τις 20 Μαΐου και με το δεδομένο ότι από 15 Ιουνίου και μετά πρέπει να γίνουν οι πανελλαδικές και πρέπει να έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Άρα θα χρειαστούμε πιο πολλές αίθουσες. Και μην ξεχνάμε, υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία όπου έχουμε τα γυμνάσια, τα λύκεια και τα δημοτικά ακόμα στον ίδιο χώρο. Αν λοιπόν για τις εξετάσεις απαιτηθεί μεγαλύτερος χώρος, να ανοίξουν τα σχολεία μετά γιατί για μια εβδομάδα, δηλαδή να τα ανοίξει 25 Μαΐου δεν είναι για να τα κλείσει στις 10 Ιουνίου, ίσα για είναι να... Είναι και άλλα ζητήματα. Ναι.
Είναι τα ζητήματα των γονικών αδειών, έτσι. Δηλαδή, αν τα σχολεία δεν ανοίξουν για τις μικρότερες βαθμίδες, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους γονείς που δεν υπάρχει, έχουν να αφήσουν τα παιδιά. Εκεί υπάρχει θέμα πραγματικά. Πάντως, τα κομμωτήρια όλα δείχνουν ότι θα είναι στην πρώτη παρτίδα επιχειρήσεων που θα ανοίξουν. Δηλαδή, 4 Μαΐου όλα δείχνουν, άρα πάρτε τηλέφωνο από τώρα, κλείστε ραντεβού, γιατί όλοι οι κομμωτές λένε ότι υπάρχει λίστα αναμονής, Ελένη μου. Εντάξει, είπαμε, κάποιοι δεν αγχωνόμαστε πάντως. Ναι, λέω, εγώ πήγα σε αυτούς που αγχώνονται, κατά τι τέλος πάντων. Που αγχώνομαι και η Ελένη αγχώνεται, βλέπω, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα... οι κυρίες που έχουν αγχωθεί πάρα πολύ ήδη έχουν κλείσει. Εγώ φαντάζομαι ότι θα είμαι λίγο στο τέλος. Αλλά και εκεί το είπαμε και χθες, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι και τόσο απλά. Δηλαδή, και ένα συνοικιακό κομμωτήριο, που δεν είναι ένα τεράστιο κομμωτήριο, μπορούν να μπαίνουν μέχρι 3 άτομα. Ναι. Γιατί αν έχει και 3 άτομα μέσα προσωπικό, ήδη είναι στους 6. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι αυτά τα θέματα θα τα λύσει η ζωή. Κοίταξε, να σου πω τι λένε, Ελένη, πώς τουλάχιστον εγώ έχω εισπράξει κυρίως από τους επιστήμονες, ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ο καθένας θα κλείνει ένα ραντεβού. Δηλαδή, θα πηγαίνει η κυρία Καλογεροπούλου που θα έχει ραντεβού στις 11 και 20 για να έχει το κούρεμά της ή ό,τι άλλο θέλει από το κομμωτήριο. Δεν θα υπάρχει αναμονή. Δεν θα πηγαίνεις δηλαδή χωρίς το ραντεβού. Και το προσωπικό θα φορά μάσκες. Οι δε μάσκες φαίνεται πια ότι θα μπουν στη ζωή μας για τα καλά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα συμβεί, γιατί δεν έχουμε τόσες πολλές μάσκες. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να βγει η κυβέρνηση και να πει, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα φοράτε όλη μάσκα. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φοράμε μάσκα. Δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς να μπει στο μετρό έτσι όπως έμπαινε πριν τον κορονοϊό. Ούτε και στα λεωφορεία. Μάσκα για να πάρεις, πρώτον θέλεις κάποια χρήματα, γιατί μάσκα δεν είναι την πειρά και την κράτησα, είναι την παίρνω, την πετάω, βάζω άλλη κλπ. Και πρέπει να υπάρχει. Έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα καινούριο στη Γαλλία, άκουγα. Που σου λέει, για να μπεις, ας πούμε, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρεωτικό να έχεις μάσκα ή να καλύπτεις το στόμα σου και τη μύτη σου. Δηλαδή, βάλε ένα μαντήλι, ρε παιδί μου, και πήγαινε να το πλύνεις μετά. Ρίχνει λίγο στους πολίτες το μπαλάκι. Θα δούμε άλλα πράγματα πάντως. Δεν θα είναι τα πράγματα όπως πριν. Έχουμε δει να κυκλοφορούν και αυτές οι υφασμάτιες μάσκες, τις έχω δει τελευταία έξω. Ναι. Αλλά ειδικά στο μετρό που λέει και ο Νίκος, όπως και γενικά και στα λεωφορεία. Παντού είναι. Εκεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ώρες αιχμής όπου το έχουμε δει, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, αν κατέβεις 8 η ώρα στο μετρό, γίνεται κόλαση. Και δεν πάνε από μαζοχισμό οι άνθρωποι με το μετρό. Πάνε γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Έτσι. Είναι ανάγκη. Εκεί πιστεύω ότι θα γίνεται πραγματικά... Δεν μπορώ να το φανταστώ όλο αυτό το πράγμα, το πώς θα κοιτήσει. Γιατί εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι ότι ο γιος μου θα πάει στο Ντυρί, ας πούμε, που πηγαίνει. Πάει με το μετρό, παίρνει και λεωφορείο. Δηλαδή, και είναι στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι το πιο... Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, υπάρχει... Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να πηγαίνουμε τα πόδια για να καταλάβει. Μάνα, είσαι και, πώς να σου πω, και με τα χέρια να πήγαινε, θα έλεγες ναι, προκειμένου να μην πει στο μετρό ή στο λεωφορείο. Δεν είναι πολύ λογικό. Ναι. Λοιπόν, τώρα να σας πω σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε με τους επιστήμονες και τα ΚΕΚ, με τις πλατφόρμες αυτές. Θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο από πίσω, ότι μόνο 7 εταιρείες θα πάρουν 35 εκατομμύρια, θα τα μοιραστούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, 5 ιδιοκτήτες. Μιλάμε για 5 ιδιοκτήτες. Απαντούν σε αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι θα μετατρέψει ο κ. Μητσοτάκης σε συζήτηση, ενημέρωση δηλαδή όλων των πολιτικών αρχηγών, ότι και να το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας θα επανέλθει στη Βουλή και θα ζητήσει εξηγήσεις. Μαζεύουν στοιχεία συγκεκριμένα, έχουν αποφασίσει πλέον ότι με αφορμή αυτή την ιστορία, γιατί το είπαμε και χθες,
μπορούσε η κυβέρνηση να έχει πάρει αυτά τα χρήματα που δίνει στους επιστήμονες από τα ΕΣΠΑ, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Αυτό, από το ΕΣΠΑ είναι το κονδύλι. Από το, ναι, απευθείας όμως, χωρίς αυτή τη διαδικασία. Δεν τέλος γίνεται. Μαρτίου, γίνεται. Τέλος Μαρτίου, μπείτε να το διαβάσετε. Υπάρχει και σχετικό χαρτί. Το έχω γράψει και εγώ σήμερα στο Newsit. Τέλος Μαρτίου, η Κομισιόν είχε βγάλει οδηγία ότι λόγω του κορονοϊού μπορεί να διατεθεί στους επιστήμονες αυτό το κονδύλι, ναι, χωρίς, ναι, να υπάρχει. Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε σε αυτά, προφανώς αυτό που λέει η Ελένη και καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι θα γίνει η αιχμή, μας το λέγει από χθες, της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα αυτή η ιστορία. Άρα θα περιμένουμε στη Βουλή να δούμε πώς η κάθε πλευρά θα ξεδιπλώσει τα επιχείρηματά της. Ελένη, η Εμίλια, πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή? Θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμα την ημερομηνία, την ακριβή, αλλά θα γίνει σίγουρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα όχι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για το σχέδιο αυτό του απεγκλωβισμού. Άρα λοιπόν από την Τρίτη και μετά, κάποια από τις επόμενες ημέρες θα γίνει. Σε σχέση με αυτό που είπε η Ελένη και η Ελένη από τον ΣΥΡΙΖΑ για την επίκαιρη ερώτηση και την απόφαση του Πρωθυπουργού να μετατρέψει ουσιαστικά σε μια άτυπη προημερησία την συζήτηση, λένε ότι τόσο το καλύτερο και για τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα μπορέσει να αναπτύξει ελεύθερα τα θέματα τα οποία θέλει. Πάντως, Εμίλια, και εσύ δηλαδή και εγώ, επειδή κάνουμε και δύο ρεπορτάζ, ένα προβληματισμό για τους χειρισμούς του Υπουργείου Εργασίας τον έχουμε ακούσει να υπάρχει. Έτσι. Τεράστιο. Τεράστιο. Η αλήθεια να λέγεται. Και με συγκεκριμένα ερωτηματικά και με, πώς θα το πω, ζητήματα που θεωρείται ότι θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικός χειρισμός. Μένει να δούμε αν μέχρι τη συζήτηση στη Βουλή κάτι θα αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει κάτι πια. Έτσι, που δεν είναι και εύκολο. Και υπάρχει, σας θυμίζω ότι υπάρχει και η δέσμευση της κυβέρνησης ότι το Μάιο, γιατί περιμένουμε να δούμε και τα οικονομικά μέτρα του Μαΐου, έτσι. Υπάρχει λοιπόν η δέσμευση ότι το Μάιο όλοι οι επιστήμονες θα πάρουν κανονικά το 800 όπως το πήραν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και επαγγελματίες. Υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα, θα το δούμε αν θα γίνει. Που ακολουθήθηκε. Αυτό δεν ακυρώνει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ναι. Μακάρι να το πει. Και όχι μόνο, Ελένη, εγώ θα βάζα και ένα ερωτηματικό παραπάνω. Γιατί έπρεπε να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία στην αρχή και μετά να πάμε στη δεύτερη διαδικασία? Δηλαδή, πολύ πιο απλά θα ήταν τα πράγματα και πολύ πιο, πώς να το πω, ανοιχτά σε οποιοδήποτε έλεγχο, αν γινόταν το ίδιο για όλους. Όπως παίρνουν οι υπάλληλοι των εταιριών, να έπαιρναν και οι επιστήμονες. Αυτό είναι, αυτό αφορά όλους. Ίδιες διαδικασίες, ίδια μέτρα, ίδια σταθμά και τέλος. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Γιατί... Πάντως, η όποια ενόχληση υπάρχει στο Μαξίμου, όχι τόσο για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, διότι το λέγαμε και χθες ότι για τις εταιρείες λένε ότι ήταν πιστοποιημένες ούτως ή άλλως και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η ενόχληση υπάρχει για τις αστοχίες που υπήρξαν στο πρόγραμμα, για όλα αυτά τα γραφικά και μη τα οποία παρουσιάστηκαν στην τηλεκατάρτιση και κυρίως για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εργασίας έσπευσε το Σαββατοκύριακο μάλλον με μια βιαστική κίνηση να υπερασπιστεί ακριβώς το τι έγινε αντί να το χειριστεί κάπως διαφορετικά. Θα το δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες. Θα μείνουμε σε αυτά και τα υπόλοιπα θα τα γράψετε στο News. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.